πάντα. Δεν άναψε. Καπάκι. Όχι, άστο να υπάρχει αυτό. Ξεκινάει, θα βάλει πάνω πρώτα το μάγκο, τη σούπα, το οποίο πρέπει να βράσει πάρα πολύ ώρα. Και με το που πει το μάγκο και θα αρχίσει να ψηνείται, θα ξεκινήσει με τα υπόλοιπα. Πίλερ. Λεβής, πάρε και το πίλερ γιατί βοηθάει πολύ, δεν κόβεις τόσο κρέας. Πλασοτέρα δεν έχει, το κάνω στο τηγάνι το οριζόντιο. Όχι τηγάνι. Είναι πλασοτέ. Καλή δουλειά γίνεται από την αρχή, οπότε και εγώ είμαι εκεί από το πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου και του μιλάω, όχι να τον μιλήσω, να τον αγχώσω, απλά τον βοηθάω στις επόμενες κινήσεις. Βλέπω λίγο πιο μπροστά από το χάρι. Όταν είσαι στο εξώστη, αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι βλέπεις λίγο πιο μπροστά. Το μαχαιράκι πάρε, μικρό, πάμε. Όλο το βάλεις. Όχι, ζυγίζω. Α, πάμε. Καλό ψηλό κομμά. Πόσα γραμμάρια θες, μάγκο? Όλο. Πόσα... όλο. Όλο. Λεβής, βάλε ένα καπάκι στην κατσαρόλα, δε. Δεν πειράζει, δεν με απασχολεί τώρα. Πιάνω πρώτα τη σούπα, η οποία ήθελε αρκετό χρόνο να γίνει και παράλληλα ξεκινάω να κάνω κάποιες παρασκευές για το ριζότο. Το συνέστημα πάντα είναι, επειδή είναι και έντονο, είναι το να γυρίζω σπίτι. Τώρα αν πάει κάτι στραβά, δεν υπάρχει κάποιος να ξαναγυρίζει σπίτι, γυρνάει ο ένας, οπότε πάμε να δούμε τι θα γίνει. Καλά που δεν μου πέσει και λίγο απ' έξω, Όλα καλά, πάμε. Καθάρισε κάτω, μην γλιστρήσεις μετά εκεί. Θα έχεις και πατήσεις από αυτά, θα σε ψάχνουμε εδώ από κάτω. Θες πολύ ακόμα? Αλλά 10. Πάμε, έλα, πάμε, δηλειώσουμε την κρυμμυδέλα. Έλα, παίξ τα χέρια σου. Ο Κώστας αγχώνεται πιο πολύ από μένα. Όταν μαγειρεύω εγώ, εντάξει. Πριν βάλεις το ρύζι, να δοκιμάσεις το κρυμμύδι αν έχει μαρεθεί καλά. Πριν το βάλεις το ρύζι. Θα να θέσεις λίγο ακόμα. Άσου να πάρει το κρυμμύδι πρώτα, Ναι. Να σου πω, γιατί το βάζεις στο μεγαλύτερο ντομάτι? Μια χαρά είναι εδώ, Κώστα, κάτσε λίγο. Πάμε το μάγκο. Λοιπόν, πιλέρ. Και το κρυμμύδι σου λόγω του νου σου, Τώρα πάω εκεί. Αυτό είναι για το αραντσίνι. Για δες γραμμάρια. Εντάξει, βάλε άλλο λίγο. 80 γραμμάρια. Ζήγησε. Βάλε το ρίγο. Άμα δεν έχει υγρασία, βάλε λίγο λαδάκι. Έχει, άστο. Εντάξει. Το ρύζι, έχει αλύσει. Ναι, ρε. Εντάξει, πάμε. Άσο να το πιει αυτό, να φύγει αλκοόλ, τελείως. Το ζήγησες? Όχι. Ζήγησέ το. Είναι λίγο πολύ, Λεβής. Άμα έβαλες όσο έκοψε, έχεις βάλει πάρα πολύ. Γιατί το ζυγίζει, ρε παιδιά? Ναι, γιατί το προσεγγίζεις έτσι? Βάλε μια σιγαριά, ζύγισε το. Εντάξει, τελείως. Εφόσον το πιάτο ήταν αλμυρό και πάνω κάτω τα γραμμάρια είναι ίδια, έχω κάνει τις τεχνικές, πίστευα ότι δεν χρειαζόμουν τη σιγαριά. Τα παιδιά μου φωνάζουν να πάνω, βέβαια, βάλτε ένα σίγουρος. Την έβαλα μόνο για το ριζότο να το μετρήσω. Το νερό το έχει σγισμένο για το ρύζι? Με το ρύζι? Ή με το ρύζι, τα συμπληρώνει. Θα συμπληρώνω. Ας του λέω ακόμα να πιει την υγρασία. Όλο το μάγκο θα το βάλεις? Ναι. Στην κυδιαγόνια, λίπρα, πάμε. Καπάκι στην κατσαρόλα για τον Αναστακό. Δεξιά σου κάτω. Μίτσο, άστινα αυτή την κατσαρόλα. Ο Δημήτρης για κάποιο λόγο είχε φαγωθεί με την κατσαρόλα που έβραζε το νερό μέσα, να βάλω καπάκι να γίνει πιο γρήγορα. Δεν θέλω να βράσει κάποια στιγμή, να ρίξω ένα λεπτό. Δεν τη χρειάζομαι για κάτι άλλο. Καλύτερα να δεν είναι έτοιμο. Δεν σε πειράζει, ρε φίλε, δεν σε πειράζει. Ας το Δημήτρη, πόσο βάλω. 1, 2, 3, του λέω, Μητσάρα φίλε μου, είναι πολύ πιο μετά, άσε με ήσυχο. Τι έχετε πάθει σήμερα? Τίποτα απολύτως, εσύ έχεις πάθει. Εσύ δεν ακούς σήμερα, εγώ μια χαρά εμείς τα λέμε όπως κάθε φορά. Ο Λεβής για κάποιο λόγο ήταν λιγάκι στον κόσμο του. Δεν δεχόταν πολύ εύκολα καθοδηγήσεις από τον εξώστη. Δεν κατακρίνεται για σε καμία των περιπτώσεων για αυτή του τη στάση. Τι κάνει? Άστον, ηρεμία. Guys, ηρεμία. Εμείς τον εξώστη απλά είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, να δώσουμε μια συμβουλή έξτρα από αυτή που μπορεί να έχει ο άλλος στο μυαλό του. Έλα, πάμε και τα δύο μαζί κάτω τώρα. Θα μην κάνεις ένα-ένα. Πάμε. Έχει νερό το ρύζι, μην αγχώνεσαι. Κόψε και το άλλο με μία να τελειώνεις. Τώρα και να δεν θα βάλει μια και καλή έξω. 15 κινήσει κάνει. Πάμε. Έχει όλο το μάγκο με κολλήσει. Έχει βάλει νερό μέσα. Όχι. Δεν πάει να θέλει. Ρίξε το τέτοιο, δεν βγαίνει, δεν ρίχνει. Τόση. Να φύγει καλά η έλκο, έτσι πραγμα. Άστο με το φυσάσαι. Άστο ρε χάρη. Άστο θα φύγει. Άστο, αυτό θες. Το πρώτο τέταρτο έχει περάσει, έχετε μία ώρα. Τελείωσε με το σούπα. Δοκίμασε λίγο ρύζι πριν τέτοιο. Συμπλώσε την γραφεία να δεις που βρίσκεσαι. Εδώ είσαι. Βάλε ένα καπάκι.
Το νου σου αυτό, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Δοκίμασέ το πρώτα. Κουταλάκια σου. Δοκίμασέ να δεις που βρίσκεις. Γιατί το βάζει λίγο στη δυνατή φωτιά από εδώ μεριά. Για να μην σε λασπώσει. Βάλ' το από εδώ μεριά. Μια χαρά είναι. Τι να λασπώσει, Κώστα. Αυτό σε 5 λεπτά, 7 πρέπει να... αυτά. Στο τέλος είπες. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Βλέπω ότι πάει πολύ καλά και έχει ανοίξει πάρα πολλές δουλειές. Εκεί, όταν πας καλά και ανοίξεις πολλές δουλειές, είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή μία από τις δουλειές που έχεις ανοίξει κάτι να πάει στραβά. Έχεις χρόνο. Κρατάς από τώρα 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Έχω προχωρήσει το ριζότο μου για να το κρυώσω. Έχω ξεκινήσει τη σάλτσα με το μάγκο και τη βανίλια. Και έχω βάλει και το ναστακό με χρονόμετρο τον Κώστα για να τον βγάλω, να τον παγώσω και μετά να βγάλω την ουρά του. Κάντε μια τράμπα με τις κατσαρόλες, δεν μπορώ να το δω. Ναι, κι εγώ. Θα βλέπει τη ζωή του μόνος πέρα. Εντάξει, άστο, άστο. Παιδιά. Δεν βολεύει, άστο, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω να το πούμε, θα κάνεις αυτό με αυτόν τον τρόπο. Μια υπόδειξη κάνουμε αυτό. Εφόσον δεν την ακολουθεί, δεν έχει νόημα να κάτσεις εσύ το μυαλό σου να το πείζεις αυτή τη στιγμή με αυτό το πράγμα. Σε κολλάτε. Εδώ τι φάση, θα μου πεις. Το κρατάμε, δεν έχουμε το χρόνο. 30 δευτερόλεπτα. Ακόμα. Άστο με αυτόν. Το τρέξιμο είναι καλό όταν το κάνεις για άθληση, όχι όταν τρέχεις σαν μουρλός για να προλάβεις πράγματα στην κουζίνα. It's showtime. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Τον αστακό δεν τον βάζεις μέσα εάν δεν τον δέσεις πάνω σε ένα κουτάλι. Είμαι έτοιμος να βάλω τον αστακό. Μου λέει ο Δημήτρης περίμενε. Πρέπει να το κάνεις με κουτάλι. Γιατί? Για να μείνει ίσιος. Πλουπ, το ρίχνω στο νερό. Του λέω θα τα πούμε άλλη φορά. Πρέπει να γίνει αλλιώς. Μέτρα 1,5. 1,50. Κώστα! Τώρα, κρατά ο Γιώργος, περίμενε. Κράτα, δεν έχει περάσει 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Τώρα, βγάλ' το, έλα. Μπορεί να θέλει μετά κι άλλο, εντάξει. Εσύ θα μας πεις. Και με να φάνει και λίγο. Πόσο χρόνος έχει περάσει, ρε. Τώρα είσαι στο 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα. Το κάνει σωτέ. Κάνει σωτέ τον αστακό σου μετά. Το βγάζεις. Και βγαίνει στα 2, ωραίο. Μπλε. Ωραίο. Ωραίτης εσύ. Πώς είναι το ρύζι σου? Σου είναι έτοιμο. Ωραία, μην βάζει άλλο γρασία. Έχει γρασία μέσα. Θες γρασία όταν το απλώσει. Θέλω να το σβήσω τώρα. Όχι να το σβήσεις, ρε. Άστο, ρε φιλέ. Ναι, μεν η συνταγή ήταν γραμμένη στο χαρτί, αλλά πρέπει να έχεις και αντίληψη να δεις τι γρασία έχει το κάθε τι, για να μπορέσεις να αποδώσεις ένα καλό αποτέλεσμα. Εφόσον είχα τις υπόλοιπες παρασκευές στο πλάι να ψήνονται, ξεκινάω και με την πούδρα ρόκας. Βάζω την πρασινάδα μου μέσα, λίγο ελαιόλαδο, τα χτυπάω, συνεχίζω με το πάνκο για να μπορέσει να απορροφήσει τα υγρά και την τελειοποιώ σιγά σιγά. Δες άμα έχει ψηθεί, τσέκαρε το πρώτα με το... Έχει ψηθεί, οργανωληπτικά, έφαγα. Οργανωληπτικά. Έφαγα. Χάρη, σίγουρα θέλει τόσο χτύπημα η πούδρα. Γιατί θα το κάνει κρέμα τώρα, αφού δεν χτυπιέται τώρα, κύριε. Έχει κολλήσει όλο στο τείχομα. Χάρη, σταμάτα λίγο την πούδρα όμως. Σταμάτη. Πάμε λίγο να τελειώσει το ριζότο και ξαναπιάνει την πούδρα. Έλα. Πολύ ώρα πήρε το χώμα διότι η ρόκα έβγαλε πολύ γρασία και ο μαϊντανός. Οπότε ήθελε λίγο πάγκο συνέχεια στο ρόμπο για μέχρι να φτάσει στο σημείο που πρέπει. Έχουν απομείνει 50 λεπτά. Πάμε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Άκουσε με εσύ. Εσύ άκουσε με. Έχει περάσει μισή ώρα. Ωραία, πάμε τώρα. Δεν έγινε τώρα. Πάμε να τελειώσουμε το πιάτο. Πάμε, έλα. Τσέκαρε την υφή του πουρέ μόλις τελειώσουμε τον αστακό. Σαφέστατα, το μεγάλο λάθος του πιάτου είναι η ουρά η οποία δεν έχει διαχειριστεί σωστά. Είναι οκ, Λέβης. Θα σου πω. Έχουν περάσει τα πρώτα 25 λεπτά. Το ριζότο μου ήταν έτοιμο και το απλώνω στο ταψί να κρυώσει. Πολύ ρευστό μου φαίνεται, Λέβης. Έτσι πρέπει. Ο Δημήτρης δυσανασχέτησε λίγο για την υφή του ριζότο. Μου είπε ότι ήταν λίγο πιο υγρό, αλλά το καθησύχασα, του λέω έτσι πρέπει να είναι, για να μπορέσει να κρατήσει υγρά μέσα. Μην το σφυρώνεις. Τίποτα, πάμε. Ξαναβάλεις το ζουμάκι. Ναι, αλλά πάμε. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Θες και λίγο ζουμάκι να υπάρχει. Καλά, λίγο. Έλα, πάμε και κοινά και να τελειώσουμε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Άκουσε με εσύ. Εσύ άκουσε με. Έχει περάσει μισή ώρα. Πάμε να τακτοποιήσεις τον πάγκο σου λίγο. Μάζεψε ό,τι δεν θέλεις. Περίμενε. Πάμε. Δεν είχα πολλά και οπότε πήρα 3 πιάτα για να μπορέσω να κάνω το πανάρισμά μου. Μοίρασα αυγό, αλεύρι, πάγκο. Μην το βάλεις τώρα το ζουμί, δες το στο τέλος. Βάλε καπάκια πάνω. Ναι, ρε Κώστα. Εντάξει, το λέω να το πατήσεις, φίλε.
Όταν έφτιαχνα τη σούπα, εκεί ξεκίνησαν τα δύσκολα. Η φίτς δεν έβγαινε, είχα ξεχάσει να βάλω το σαφράν, οπότε το βάζω εκείνη τη στιγμή. Και έχει λίγο σαφράν παραπάνω. Το οποίο το έκανε να έχει πιο έντονο χρώμα. Θέλει ή έχει? Έχει. Και εκεί δεν μου άρεσε και ένιωσα λίγο ανασφάλεια. Αυτό για πού είναι? Για μέσα στην πούδρα. Εσύ πού το έβγαλες αυτό τώρα? Το μύρισα, ρε φίλε. Τσέκαρε την υφή του πουρέ μόλις τελειώσει με τον αστακό. Και λογικά θα έχει φτιάξει και το πιάτο. Ο πουρές πίσω θα είναι οκ. Okay. Να δοκιμάσεις άμα σου βγάζει ακόμα πολύ σαφράν. Τον αστακό τώρα θες, να δούμε αν θέλει άλλο. Ψαλιδάκι, σιγά σιγά, πάμε. Ωραίος, πολύ ωραίος, για να ξέρεις. Με ψαλίδι χρειάζεσαι λίγο να το ανοίξεις. Πάμε λίγο. Στις γωνίες, τα πλάγια κόβε. Μπράβο ρε Λέβης, τέλειο. Μπλε. Μπράβο. Καθάρισε αυτά που εξέχουνε, ε. Στείλ τα όλα και πάμε για ρατσίνι, έλα. Καθάρισε, καθάρισε τον μπάγκο σου πρώτα, ε. Στείλε τα τσόφλια, στείλ τα όλα. Στείλε ό,τι δεν χρειάζεται να έχεις εκεί, στείλ το. Τράβω το σιγά σιγά. Τράβω το έτσι σιγά σιγά με τα δάχτυλα. Διαλύθηκε ρε φίλε. Δεν κόβεις με το ψαλίδι του κέλυφος, να το βγάλεις τελείως. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι λάθος διαχείρισης, γιατί όταν ο αστακός δεν ψηθεί τόσο καλά και πας να τον ανοίξεις είναι μαλακός και όταν το τραβήξεις ίσως σου ξεκολλήσει ένα κομμάτι. Αυτό εκείνη τη στιγμή ιδανικά, όταν είδε ότι δεν βγαίνει πολύ εύκολα, ήθελε να το βάλει λίγο στο νερό, το βραστό, για άλλα 15, 20, 25 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να μπορέσει να σετάρει και να το βγάλει καλύτερα. Ωραία, πάμε, πάμε τώρα, δεν έγινε τώρα, πάμε, πάμε να τελειώσουμε το πιάτο, πάμε, έλα, έλα, έλα. Και όταν βρεις χρόνο ανέβασε πάνω τη φριτέζα, γιατί είμαστε στα 35 λεπτά. Στα 35 λεπτά ανέβασα τη φριτέζα, την άναψα και πήγα να φέρω το ριζότο. Βάλε, βάλε εδώ, βάλε εδώ ακόμα. Ναι, Λέβης, κάτω ποιο ήταν? Παιδάκια μου, αυτό με το πανάρισμα. Παιδάλλος. Δεν παιχταρά, έλα. Πολύ λεπτό. Άμα θες κάνε και ένα δεύτερο, να βγει το πιο όμορφο. Ναι, ναι. Χρόνος υπάρχει, έλα, πάμε. Φριτέζα θα το τηγανείς αυτό? Ναι. Ωραία, πάμε. Πάμε, γιατί πρέπει να βρεις φριτέζα. Πάμε, δύο θα κάνεις. Το κόβεις μετά, άμα είναι λίγο παραπάνω, ε. Δεν σε πειράζει, ε. Δεν κάνεις το κομμένο. Θα κάνω, μωρή, να είναι παγωμένο αυτό. Μισή ώρα, μάγκες. Τσεκάρω τη σούπα μου, είδα ότι ήθελε ακόμα υγρασία, προσθέτω νερό, χτυπάω, την έφερα στη μορφή που ήθελα, στην υφή που ήθελα. Το μόνο που μου έμενε ήταν να τη σουρώσω. Ρε Χάρη, πρόσχημα σου τη μεμβράνη μέσα στο ρύζι και μετά δεν μπορείς να το βγάλεις. Τι θες να κάνω τώρα? Πρέπει να το βάλεις εκεί. Πρόσχε, βάλε καπάκι για να κάνεις αυτό. Πρόσχε! Την έχω κλείσει, την έχω κλείσει. Στους πόσους έχεις τη φριτέζα? 180 κάπου πρέπει να είναι. Δεν πάει. 170 με 180 παίξε. Χάρη, μ' ακούς λίγο. Λέγε. Λοιπόν, εκεί που θα τηγανίζεις το ρύζι, που θα το πανάρεις, ναι, πρέπει να έχεις και το δισκάκι μου το χαρτί από εκεί. Θα τα κάνω, ρε φίλε. Το ρύζι, στα 15 λεπτά θα το τηγανίσουμε. Ωραία, άκουσα λίγο, το τηγάνι θα κάψεις και μετά θα βάλεις τον αστακό. Θα κάψεις το τηγάνι και μετά θα βάλεις και το λάδι. Το λάδι. Εδώ είναι το λάδι. Και το μήκος διόρθωσε, μπράβο. Κάποιο κομμάτι, άμα δεν σου έχει βγει όμορφο, κόφτο. Είχα φτιάξει το ριζότο στο σχήμα που ήθελα. Πήρα τα δύο κομμάτια από την κατάψυξη. Δοκίμασα το ένα. Βγαίνει? Όχι. Βάλ το άλλο στο τσίλερ. Βάλ το άλλο στο τσίλερ. Δεν είχε παγώσει, δεν μου έβγαινε έτσι όπως ήθελα. Οπότε το δεύτερο κομμάτι το βάλα πίσω στην κατάψυξη. Να σου πω. Έλα, να σου πω και να σου πω. Λέγε. Ό,τι να πρέπει να κάψει καλά τι κάνει, έτσι. 100.000 φορές. Ναι, θα σου πω για να σου ξαναλέω παρά. Όπα, με τι κάνει, ρε φίλε. Γυρίσεις το φτιάξω τώρα. Δεν θες πολύ ακόμα. Μόνο μια μεριά δεν θες. Άλλο για την άλλη. Χρώμα καλό, ε. Προσοχή τα ξυλάκια, με πολύ προσοχή. Κόβεις, βάζεις το αλεύρι, τεινάζεις όλο το αλεύρι όσο φεύγει, βάζεις στο αυγό. Στο αυγό χρησιμοποιείς μόνο το αριστερό σου χέρι, το σηκώνεις, το αφήνεις να στάξει όλο το αυγό όσο είναι να φύγει και τότε θα μπεις στο πάγκο. Το βάλω λίγο ακόμα. Ναι, αφάνω να κέψω τι κάνεις. Δώσ' λίγο πάγκο πάνω από το χρώμα. Να σου πω, είναι η μη διαφανή, πως είναι η γαρίδα περίπου. Ναι. Κάτω. Ναι. Είναι ομόφωνο. Τσέκαρε αραντσίνη να είναι κάτω από το λάδι. Πρόσεχε να πάρει φωτιά. Ο Χάρης δεν έχει πανάρι, ε. Παιδιά, 15 λεπτά έχουν μείνει. Πάμε, έλα. Το μόνο που έλειπε ήταν να πανάρω το αραντσίνη.
και να το τηγανίσω. Δεν είχα κάποιο άγχος γι' αυτό, είχα φτιάξει και δύο. Οπότε είχα και πρώτη ύλη και χρόνο. Τράβα το τηγάνι, βγάλω το τηγάνι από φωτιά. Ωραία. Και το γύρνα τον. Ωραία. Και πίεσε με τα χέρια σου. Τι ψάχνεις? Κώστα, σταμάτα λίγο ρε φίλε. Σταμάτα. Αλεύρι. Σταμάτα γιατί κόπηκε αυτό. Δεν έχει παγώσει ρε Χάρη. Άλλο, 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 άλλο. Πάμε. Πάμε το άλλο. Okay. Πέτα λίγο πάγκο μέσα να δεις άμα τηγανίζεται. Λίγο πάγκο. Ναι. Τέλειο. Τέλειο. Μπόμπα. Μπόμπα. Ο Λέβητας έχει παίξει καλά. Πάντα παίζει καλά. Τελευταία, 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 τελευταία. Θα κάνω άλλο ένα, εντάξει. Θα κάνεις άλλο ένα, εννοείται. Μπράβο ρε Λεβάρα, μπράβο ρε φίλε. Πάμε παιδιά, 5 λεπτά ακόμα. Άστο κι άλλο παραπάνω, Χάρη. Στήσε όλα τα υπόλοιπα. Πάμε, έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Ήτανε κάθετα στο πιάτο. Δες σου λίγο μέσα στο πιάτο πόσο κάθεται. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Ναι, ρε φίλε. Ωραίος Χάρης. Είχε τίποτα άλλο για ντεκόρ εκτός από τα φύλλα. Φίτρες. Τις φίτρες. Τη βανίλια. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Μήπως το έχεις βάλει λάθος. Λέβης, το έχεις στήσει λάθος, φιλαρακό. Λέβης. Θα σου πανιάσει το ψωμί. Έλα, Λέβης. Προλαβαίνεις να αλλάξεις το πιάτο, έτσι. Το έχεις βάλει λάθος, έλα. Πέρα ένα άσπρο. Πάμε γρήγορα. Έχεις ένα λεπτό, θα το κάνω σωστά κάτω. Και βάλε καινούρια ρόκα μετά. Βάλε καινούρια σούπα, καινούρια ρόκα. Πάμε. Ναι, ρε. Σκούπιζε το κουτάλι. Πάμε γρήγορα, πάμε, πάμε, πάμε. Παρατήρησα ένα πολύ σημαντικό λάθος που έκανε ο Λέβης στο στήσιμο. Τέσσερις Παρασκευές που είχε το πιάτο ήταν σε μια διαφορετική θέση. Αυτό, σαν τελικό αποτέλεσμα, είχε να απορροφούσε την υγρασία της σούπας η ρόκα και να πάνιαζε στην ουσία και να μην ήταν τραγανό. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.